Έκανε καλό παγωτάκι για μας. Παρακαλώ κύριε. Κερνάτε. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Έχει πολύ ωραία παγωτά. Είμαστε βέβαια Φεβρουάριο, αλλά είναι γιατί... και εποχή θέρους. Παραδόξως το Φεβρουάριο, το ξέρεις εσύ αυτό. Τι είναι εποχή? Για θέρηση, ο Φεβρουάριος, το ήξερες. Τι γίνανε τα στάρια, τι γίνανε. Γίνανε τα κρυθάρια μας. Κρυθάρια. Τα κρυθάρια μας γίνανε. Είδα στους χάρτες. Αλήθεια, γίνανε όλα. Για να δούμε λίγο στους χάρτες. Για να δούμε λίγο στους χάρτες. Να πάμε και βλέπουμε. Και εσύ έχεις πολλή δουλειά. Και εγώ έχω δουλειά. Εσύ έχεις πολλή δουλειά, καλά. Θα πεθάνεις σήμερα. Θα ψοφήσεις. Άμα σου λέω, θα ψοφήσεις. Μεγάλο χωράφι, ρε. Ακριβώς γι' αυτό. Και έχεις πολύ ωραία κομπίνα μεγάλη, έτσι. Τι έχω, μεγάλη κομπίνα. Ναι, εντάξει, μπορεί να την αλλάξει βέβαια. Δεν ξέρω τι λεφτά έχει. Έχω και τα γρασίδια, όλα έχουν μεγαλώσει. Λοιπόν, να πούμε ένα γεια στα παιδιά. Κουμπότα t-shirt. Κουμπότα, γιατί όχι. Μπορεί να φάω και κουμπότα τρακτέρ κάποια στιγμή, οπότε προετοιμάζομαι. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Εγώ έχω λεφτά, μπορώ να πάρω καμιά καινούργια κουμπίνα. Να μην ναι. Μου κολλήσει σήμερα, θα αργήσω. Ναι, είναι καλή ιδέα. Εσύ να πάρει. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, γιατί έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Έχω και εγώ δουλειά πολύ. Πάμε προς την φάρμα μας και θα ωραία. Τα πούμε. Για να μην κλείσουμε, θα πάμε. Δεν κλείνω, δεν κλείνω, δεν κλείνω. Λοιπόν, πόσο μου παίρνει πίσω τη δικιά μου αυτό εδώ πάλι. Κάνα 70-65 δεν θα την πάρει. 55 λέει. Αν πάω στο θα μου την πάρει κανένα 60. Ναι, ναι, σίγουρα. Συν η κεφαλή κανένα 20, 20 και 50, 20 και 60, 80. Καλά, και χέρι τρέιλερ. 83. Παίρνω μια καινούρια. Πιστεύω κάτι θα πάρει, κάτι θα πρέπει να πάρει. Θα βάζει και παραπάνω λίγο λεφτά και άλλα κάτι θα πάρει. Λοιπόν, άντε. Δεν θα πει την πήραμε και δεν μα τη ναι, 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 καθώς. Όχι, όχι, όχι. Άντε, σε κλείνω να ξεκινήσουμε τις δουλειές μας. Ξεκινάς κι εσύ, ε. Ξεκινάω τώρα, ξεκινήσω κατευθείαν. Άντε, θέλω να προλάβω πώ και σπίτι κιόλα. Καταλαβαίνεις. Έχω... σε καταλαβαίνω, σε νιώθω. Με νιώθω. Λοιπόν, τα λέμε σε λιγάκι. Έγινε, Ράφα μου. Άντε, άντε, bye, bye. Bye, bye. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και από μένα, μόνοι μας. Όπως βλέπετε, όντως έχουμε πολύ τη δουλειά και έχουμε και ένα μέτριο χωράφι να θερήσουμε. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο Κάρλος είναι πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε μετά μαζί σου το άχυρο. Γενικώς έχουμε πολλές δουλειές. Και θέλω να, όπως καταλάβατε, επειδή με τα γασίλια δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά, την άποψη ότι δεν μπορώ να τα μαζέψω τόσο γρήγορα. Οπότε, αφού δεν μπορώ να τα μαζέψω, για να μην κατήγει, πιστεύω ότι καλό είναι ότι τα καινούργια χωράφια που πήραμε πριν από 2-3 επεισόδια να τα κάνουμε όλα με κάποιο. Αυτό. Να βάλουμε κανόνα, μπορούμε να βάλουμε και σιτάρι. Θα δούμε τι μπορούμε να βάλουμε. Μπορούμε να βάλουμε και ξανά και σόργουμ, θα το δούμε. Να έχουμε διάφορα πράγματα να αφαιρήσουμε. Και θα αλλάξουμε την κομπίνα και εμείς κάποια στιγμή. Προς τον πάνω τώρα για αυτό το χωραφάκι πιστεύω ότι δεν άξιζε τον κόπο. Θα κάνω εγώ τώρα ένα headlamp και μετά το δώσω στον εργάτη, ελπίζω να το κάνει. Και θα δοκιμάσω να πάω να κουρεύσουμε ένα χωράφι ακόμα. Να το έχουμε έτοιμο, έτσι ώστε να μαζευτεί το γρασίδι, να γίνει μπάλες, να πάει στο φερμέντορ. Και μετά να το χωρίς να το δρογώσουμε, να το φυτέψουμε με κάτι άλλο. Αυτή είναι η ιδέα μου για σήμερα, το πλάνο για την εργασία. Και θα βάλουμε σίγουρα που θα τα βάλουμε και τις κότες για να αρχίσουμε να παράγουμε αυγά, για να βάλουμε μπροστά το πολύ καλό Donut Factory. Έχουμε ήδη αλεύρι, έχουμε βγάλει, δεν τα έχουμε πάει ακόμα, θα τα πάμε τώρα σε λίγο. Θέλουμε και ένα τρέιλεράκι για να φορτώνουμε τις παλέτες. Και βλέπετε παιδιά, μπαμ μπαμ έτσι 73.000. Έχει όλα 3.700, έτσι με ένα headland γέμισες. Γιατί το Barley βγάζει. Το Barley βγάζει πολύ. Και τώρα αυτό θα το κρατήσω αρχικά στο σιλό και θα δούμε πώς θα πάρουμε. Ωραία, είναι αυτό. 9. Εδώ έκανε κάτι, μια μανούρα με το άχυρο. Και εμείς πάμε να δούμε αυτό το τρακτεράκι και παίρνουμε το trailer μας να το δοκιμάσουμε και σε αυτό το configuration. Θυμάστε την άλλη φορά σας είχα πει δεν ξέρω αν φτάνει να το πιάσουμε. Σήμερα θα μάθουμε Ράφα. Να... Παρακαλώ. Η κεφαλή που είχαμε εμείς πόσα μέτρα ήτανε? 5. Ήταν 5, η πρώτη κεφαλή είναι. Ή 4,5 ή 5, ναι.
η Power Stream της, αυτή είναι της Roster Mart. Ναι, ναι, ναι. 5 είναι. Εντάξει. 305 άλογα δεν πιστεύεις να τη σηκώνει μια 8,5 μέτρα και παραπάνω λίγο. Ναι, μπορεί να τη σηκώνει, λογικά τη σηκώνει. Σίγουρα. Δοκίμασε, λέω να πάρω κάτι, μια δεκάμετρη εκεί. Εντάξει, πολλά θες τώρα. Πάρε μια 7 μέτρη για αρχή. Δεκάμετρη, βέ. Καλά. Της John Deere είναι 35.000. Πολύ χιλιάδες. Νίκιασέ την και άμα δεν σου κάτσει... Αν την νοικιάσουν θα μου βγει παραπάνω. Νίκιασέ την τώρα, δεις ότι δουλεύει και την αγοράζεις όταν την ξαχρειαστείς. Λοιπόν, βάλα εγώ εργάτη ήδη εδώ, βέβαια μου το πάει όπως θέλει, κλασικά ο εργάτης. Θα τον αδειάζουμε εγώ πιστεύω αυτό εδώ και πάμε εδώ να βάλουμε να κάνουμε και καμιά άλλη δουλειά. Θα γυρίσω αυτό, θα το κάνω εγώ το θέρισμα. Να το αδειάζω κιόλας, γιατί θα αδειάζει συνέχεια, όχι τίποτα άλλο. Πού πάω εγώ τώρα, χάθηκα λιγάκι, με συγχωρείτε. Πάμε από εδώ. Ναι, κάπου εδώ έχω τις mowers. Ωραία, εδώ οι mowers. Θα το βάλω να χορέψω το 86, νομίζω είναι. Ράφα! Πες μου ότι δεν την τραβάει. Πρέπει να έρθεις να ακούσεις ήχο, έχω βάλει V2 ήχο και κάνει ξυρίζω τον δρόμο. Πες να την ακούσεις από κάτω εκεί που είσαι. Να μου πεις φιάνει να την αποφύγω. Ναι, έχει κινητήρα τον ίδιο χωρίς να κάνει θόρυβο, τον έχει. Α, ναι. Εγώ ήθελα να κάνει θόρυβο. Α, εντάξει. Ναι, ναι. Οπότε μπορείς να την πάρεις. Να την πάρω αλλά χωρίς τα δικά στα καρακιζούλια. Αλλά το ευχαριστιέσαι, φίλε, αξίζει τον κόπο. Εντάξει, εντάξει. Δίνεις που δίνεις τα λεφτά. Εντάξει, εντάξει, έλα. Έλα, bye. Όπως βλέπετε εδώ το γρασίδι γίνει έτοιμο κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε εδώ, πάμε και πίσω. Εδώ να το ανοίξουμε. Να το πιάσω λίγο από εδώ. Δεν κάνουμε χέρι λεφθόνα γιατί δεν χρειάζεται. Κατεβάζουμε, ανοίγουμε. Προστινώ, το κατεβάζω, το ανοίγω. Να θέλει unfold, εντάξει. Να κάνουμε unfold. Ωραία. Και για πάμε εδώ. Το φέρω λίγο από εδώ. Νομίζω ότι μετά από εδώ ισιώνει. Ας το πάω λίγο έξω. Εδώ. Και να του πω πάρτε. Το παίρνει. Για κάποιο λόγο δεν κάνει το έξω. Παράξενο. Όταν επειδή είναι εργάτη. Δεν πειράζει. Και εμείς πάμε εδώ. Να τον αφήσω να γυρίσει λίγο, να τον αφήσω να γυρίσει τώρα γιατί μου έκανε βλακία, μπήκε μέσα στο... μέσα στο σπαρτό για να μου χαλάσει. Οπότε πάμε να κάνουμε εμείς αυτό το θέρισμα. Φαντάζομαι ότι μέχρι να τελειώσουμε εμείς θα έχει τελειώσει και ο άλλος εργάτης το χωράφι το γρασίδι. Οπότε... ναι, πάμε να κάνουμε το θέρισμα και τα λέμε σε πολύ λίγο. We'll be right back.
Όπως είδατε, πετάχτηκα και λίγο μέχρι τον φίλο μας τον Εργάτη, γιατί είχε αφήσει πραγματάκια, δεν τα είχε κάνει όλα. Έχουμε πει με τον Στράτο, σε επόμενο επεισόδιο θα ενεργοποιήσουμε cosplay. Το mod είναι ακόμα σε beta μορφή, αλλά υπάρχει στο GitHub για να κατεβάσετε ό,τι σας θέλει. Αλλά έχει γίνει submit και στο mod hub, οπότε πολύ σύντομα πιστεύω ότι θα είναι διαθέσιμο. Αν δεν είναι ήδη εκείνο που μιλάμε. Οπότε θα κάνουμε πολύ καλύτερα τη δουλειά μας με εργάτες πλέον. Με αυτά και με αυτά έχουμε αδειάσει νομίζω 5 κομπίνες, κάπου εκεί μέσα από την δουλειά. Θα δούμε τώρα πόσο είναι. Έχει 80%, μπράβο, 80%, αλλά... Λοιπόν, εδώ αλευράκι έχουμε για λίγο, δεν έχουμε αυγά, οπότε σήμερα θα βάλουμε και σκοτούλες. Οπότε θα αγοράσουμε το κοτέτσι, θα αγοράσουμε κοτούλες και θα γεμίσουμε το κοτέτσι με αυτό το που πήραμε. Δεν ξέρω τι πόση χρονικότητα έχει, γι' αυτό και δεν πήρα να αδειάσω καθόλου. Ράφα, ξέρεις τι ανακάλυψα? Έλα ρε φίλε, μιλάω στον κόσμο μου, γιατί είμαι διακόπτης. Τι ανακάλυψα, αγόρι μου? Για πες μου, για πες μου. Αν πάρεις την παλέτα και την πας πάνω το τέτοιο με τους φιλόσπορους, ναι, σε τρέιλερ, γεμίζει το τρέιλερ κανονικά. Α, ναι, α, πάρα πολύ ωραία. Ναι, δηλαδή παίρνει ένα τρέιλερ ή ένα front loader, το αδειάζει κατευθείαν μέσα στην παλέτα. Α πούμε, αν πα και δίπλα και το πατήσει φιλ, το μπαίνει από κάτω. Τότε αυτό, κάτσε αυτό εδώ τώρα. Είμαι δίπλα. Εντάξει. Κάτσε αυτό εδώ λίγο. Γιατί σε κάτι άλλο, σε κάτι ζωοτροφέ, κάτι τέτοιο γίνεται. Σε σύνδεση σου, αν πάρει από το μαγαζί, γίνεται. Με το τρέιλερ. Με το τρέιλερ, να πατήσει φιλ και στο αδειάζει μέσα. Όχι, όχι, δεν το κάνει. Καλά, εντάξει. Θέλει σήκωμα. Άντε, δεν πειράζει, τι να κάνω. Εγώ το έβαζα μέσα και αυτό αδειάζα. Λέω και εγώ, τι γίνεται τώρα. Χαλάσανε. Έβαλα και άλλο ένα κτίριο μέσα. Θα θέσω στο τέλος εδώ. Θα θέσω. Σήμερα είναι η σειρά σου. Είναι η σειρά μου σήμερα, το έχουμε πει αυτό. Κάτι έλεγα, δεν θυμάμαι να σου πει αλήθεια. Κάτι έλεγα για. Α, ναι, θα αδειάσω. Πάω τι κότε. Οπότε κάτσε λίγο να πάω να την πλύνουμε αυτή, γιατί κάτσε να την πλύνουμε λιγάκι το δάστρο μα. Γιατί μπορεί να την πουλήσουμε σε επόμενα επεισόδια, θα δούμε τώρα πώς θα μας πάει. Παρατήρησα ότι δεν κάνει τον ίδιο χρόνο που θα κάνει αν είχαμε seasons. Δεν ξέρω πού το αλλάξαν αυτό, γιατί παλιά αυτό δεν γινότανε. Έπαιρνε τον ίδιο χρόνο, θα τα βάζεις όποτε ήθελες, αλλά μάλλον το αλλάξανε. Από εδώ που την πήραμε και πάμε να πάρουμε τις σκότες και να ζήσουμε το κρυθάρι, να φτρώνει. Καθόλου άσχημα, 23.820 λίτρα. Και πάμε, που πάμε, πάμε από εδώ, γιατί από εδώ είναι οι κότες, είναι δίπλα στο σπίτι. Να αγοράσουμε το κοτέτσι. Λοιπόν, το κοτέτσι βλέπετε είναι αυτό το μικρούλι που δεν το έχω αγορασμένο. Κάνει μόνο 1840, το παίρνουμε. Και τώρα έχουμε πρόσβαση στο κοτέτσι μας. Οπότε πάμε να βάλουμε μερικές κοτούλες, να δούμε και πώς παίρνει. Παίρνει 600, καταπληκτικά. Λοιπόν, θα πάρουμε εννοείται μεγάλες κότες, 60. Πόσο μας λέει, ναι, εντάξει, εννοείται, πάει. Και να πάρουμε και άλλη μια 60, bye, πάμε σε 120, 180 και 180, ναι, ας πάρουμε και άλλη μια 60, δεν είναι πολύ ακριβές. Θα κάνουμε και ένα παραγωγή, θα μεγαλώσουμε. Και τώρα πάμε να τους δώσουμε και φαγάκι. Ωραία, και όσο τόσο αδειάζει, ελάτε να δείτε πού είναι οι κόντες μας, έτσι. Είναι εδώ μέσα. Βλέπετε τι ωραίος χώρος είναι. Εδώ μέσα έχουμε τις κουτούλες μας, πάρα πολύ όμως. Εδώ αυτός αδειάζει, να δούμε πως αδειάζει. Μπορεί λίγο αδειάζει. Μπορεί να έχει μεγάλη χρονικότητα. Αυτό βλέπω. Βλέπω θα το πάρει όλο. Ναι. Δεν μας πειράζει, δεν μας πειράζει. Θα το γεμίσουμε. Πάμε εδώ στο Animal Pens. Ναι, θα το πάρει όλο. δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως, γι' αυτό το είχαμε βάλει. Έμειναν 3.800 λίτρα. Άρα χωράει 20.000 λίτρα, εντάξει. 9.000 χωράει το in-game. Καλό είναι. Οπότε τώρα έχουμε να κάνουμε λίγο μεταφορές. Να δούμε από Silas τι έχουμε. Να γεμίσουμε και τις αγελάδες. Και να γεμίσουμε και τον μπάρι και στο υπέρσιμο. Αυτό το μπάρι θα πάει εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται. Προς το παρόν. Και πάμε να δούμε λίγο στην παραγωγή μας. Πόσο έχουμε. Έχουμε 110.000 και 90 ακόμα. Θέλουν δηλαδή, μπορώ να δώσω κανένα 30.000 στον Biogas και το υπόλοιπο θα πάει στις αγελάδες. Αλλά θα βάλουμε κι άλλο εμείς, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Κάτσε να δούμε λίγο αυτές τις παραγωγές. Τα είχα βάλει εδώ, δεν θυμάμαι τι είχα βάλει. Έχουμε ήδη
1500 πατάτες, πολύ ωραία, ντομάτες έχουμε, ό,τι έχουμε ακόμα, στρόμπερις έχουμε μπόλικες, θα δούμε τι θα κάνουμε με στρόμπερις. Λοιπόν, εδώ το pig food το βρω και αυτό σε storing, για να το παίρνω για να το πουλάω. Τη sugar distribute, το sunflower distribute και αυτό προς το παρόν, θα το δούμε λίγο αργότερα. Οπότε πάμε να βάλουμε μία δόση στο biogas, να βάλουμε λίγα λεφτάκια. Και το υπόλοιπο θα αρχίσω να το αδειάσω τώρα στις αγελάδες μέσα, να γεμίζει σιγά σιγά και αυτός ο χώρος. Λοιπόν, silence, ξεκινάμε. Για να βγουν τα πρώτα λεφτά της ημέρας, θα έχουμε και δεύτερα λεφτά της ημέρας, πιστεύω. Θα πουλήσουμε εδώ αυτά εδώ πέρα που έχουν βγει ήδη. Έχουν βγάλει πραγματάκια, ναι. Θα τα πουλήσουμε και αυτά. Καλό σε αυτό το τρέιλερ, αλλά παιδιά, κάνει μία ώρα να αδειάσει. Μία ώρα. Ωραία. Άδειες επιτέλους, το κάνω λίγο stop αυτό εδώ, τη μηχανή, και πάμε εδώ να δούμε στο φίλο μας αυτό τι γίνεται, έχει κάνει όλα. Τι να σου πω ρε μεγάλη, εντάξει. Να μπει το cosplay παιδιά, να δούμε λίγο η υγεία μας, γιατί είναι λίγο, ξέρεις, τους βλέπετε πως είναι. Τα τι αντιμάφησε, κοίτα εδώ. Δεν στο άνοιξα καλά εγώ, εγώ φταίω, μπορεί αυτό κι εγώ. Να μην τα χώνω όλα στον εργάτη. Το γύλο όπως βλέπετε από εκεί του είναι καταπράσινο. Έχουμε βγάλει πολύ χορτάρι εδώ πέρα, παιδιά. Και θα μαζέψουμε και θα μπουν στο biogas και στις αγελάδες και θα έχουμε τροφή για πάρα πολύ καιρό. Δεν θα έχουμε θέμα. Οπότε θα κάνουμε τώρα και αυτή τη δουλειά. Θα το τελειώσω εδώ το κούρεμα. Και μετά θέλω να πάρουμε ένα τρέιλεράκι να πουλήσουμε τίποτα από αυτά εδώ που έχει βγάλει ο γραφείο γιαγιά. Να βάλω και κάποιο αλεύρι στο δίπλα στο Donut Factory, έτσι για να είναι έτοιμο, μέχρι όταν βγουν τα αυγά να το βάλουμε και αυτό μπροστά. Θα πάρουμε ένα μικρό, δεν θέλω πιστεύω ότι θα χρειάζομαι μεγάλο, γιατί τα περισσότερα θα τα πουλάω μέσα στο τρίγιο που έχω εκεί πέρα, στον μπάγκο. Οπότε δεν θα κάνω μεγάλες αποστάσεις, οπότε δεν έχει νόημα να πάω πολύ μεγάλο. Εάν μεγαλώσει η φάρμα μας, στο μέλλον το βλέπουμε, μήπως βάλουμε κάτι μεγαλύτερο. Ωραία και σωτό και ωραία. Εγώ θα πάω να τα πλύνω κιόλας αυτά λίγο, να με συγχωρήσετε, γιατί είναι μέσα στην πίχλα και δεν θα προλάβω να χρησιμοποιήσω άλλο σήμερα, θα το ήθελα πολύ, αλλά δεν τα χρήσω. Κοίτα, και αυτό το γράφει έτοιμο, βλέπετε, είναι καλό χρυσό το γρασίδι, αλλά αν δεν μπορεί να το εκμεταλλευτείς, τι θα το κάνεις. Θα μείνουμε γρασίδι μόνο αυτό εδώ που περάσαμε τώρα τα πρόβατα, και τις αγελάδες θα το κάνουμε και ένα όργωμα, να το ξανασπείρουμε, να το έχουμε σε πλήρη παραγωγικότητα. Καλώς ήρθατε στο πλυντήριο κύριε, και πάμε να πλύνουμε τους mowers και το lean track. Εν τω μεταξύ είναι και άσπρο το λιμάνι και φαίνεται η βρωμιά, έτσι, δεν είναι ότι την κλείνεις. Τι θα την κλείνεις, εδώ έχει άσπρες ζάντες. Φαίνεται, τι να κάνουμε. Φτάνει τόσο πλήσιμο για σήμερα, θα μου λιάσεις πάρα πολύ, οπότε αυτά θα βάλει κάπου εκεί μέσα τα χαβάλι. Ναι. Έχουμε χώρο τώρα. Έχουμε πάρει, αλλά έχουμε χώρο εδώ πέρα, σε αυτό το σεντάκι. Γιατί δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, οπότε ευκαιρία να τα αφήσω αυτά εδώ. Αφού μας δίνει τους χώρους, να τους χρησιμοποιούμε τουλάχιστον. Να μην στιμωγνόμαστε. Οπότε πάμε να κάνουμε αυτές τις δουλειές που είπαμε, να πάω να αγοράσω ένα τρελεράκι, να πουλήσω και να μεταφέρω λίγο το αλεύρι στο Donut Factory. Και μετά έχουμε εδώ να μαζέψουμε γρασίδι, όχι γρασίδι, άχυρο και γρασίδι, και άχυρο και γρασίδι. Ωραία, φτάσαμε. Θα βάλω και λίγο βενζίνη μετά, λίγο τρελό. Όχι, εδώ θέλουμε, μου έχει βγάλει και τη ρόστρα μας. Πάμε λίγο μια στιγμή, παιδιά, κάπου είχε αυτό εδώ και κάπου είχα ένα που λεγόταν αυτό. Ωραία. Εγώ λέω να πάρω κάτι τέτοιο, για να δούμε. Να. Είναι και αυτό, είναι και αυτό, είναι και αυτό. Αυτό όμως δεν κρατάει πάρα πολύ. Ας πάρουμε αυτό εδώ που είναι πιο στον ίδιο αρχή. Ναι. Αυτό που σχολεί. Μέσα δεν είναι και που σχολάνε. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτό εδώ. Ωραία. Και πιστεύω ότι θα μας κάνει. Θα βάλω και πετρέλαιο όπως είπα. Αν βλέπετε, ήρθα από τα λεφτά από τον Biogas, έτσι. Και άλλα 255 πετρέλαιο.
παίρνει πολλές παλέτες, παίρνει σίγουρα 12 παλέτες, μπορεί και παραπάνω. Μπορεί και 16. Θα το δούμε τώρα. Οπότε δεν πιστεύω. Α, 12 το λέει. Του γράφει λοιπόν. 12 παλέτες, εντάξει. Καλά είναι 12 παλέτες. Ωραία, έκανα και enable το load. Να δούμε αν θα πάρει αυτόματα. Θα πει αυτοματα. Αυτόματα. 5 παλέτες. Έβγαλε και τις άλλες ο άλλος, βλέπεις, κατευθείαν. 5 παλέτες. Λοιπόν, και πάμε και τις αδειάζουμε εδώ πέρα. Τις πήρε κατευθείαν. Έχουμε 5.000 λίτρα αλεύρι, έτσι, μπαμπαμ. Χαλαρά. Ωραία. Και πάμε τώρα να πουλήσουμε αυτά που έχει βγάλει το εργαστήριο. Δεν θέλει όπως ο Χίμης σε πάρει ανεμόμυλος από κάτω, έτσι. Για να πάμε εδώ να δούμε. Θα το φορτώσει αυτός έτσι, άμεσα. Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Έχουμε. Α, έβγαλε κι άλλα. Α, πολύ ωραία. Έβγαζε κι άλλα, συνεχίζει. Α, είχαμε πολύ περισσότερα. Έχουμε 2.100 λίτρα το oatmeal, 1.400 σαλάτα, 1.400 πατάτες γανιτές και 1.400 premium potatoes. Να δούμε λοιπόν από το πρώτο μας, από την πρώτη μας αυτή μέρα παραγωγής, ένα βράδυ αυτό έχουμε βάλει, έτσι, μην το συγχνάτε, τι λεφτά θα πάρουμε. Τα πουλάμε όλα εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται καν να τσεκάρουμε πού να τα πουλήσουμε. Ωραία και πολύ γρήγορα. Πήραμε 13.300. Πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος στην πρώτη μας πώληση. Είμαστε ήδη 58.000, έτσι. Λοιπόν. Να το βάλουμε και αυτό εδώ πέρα κάπου. Και τώρα θα δοκιμάσουμε να κάνουμε ένα κόλπο με το Windrower. Εδώ πέρα θα το κάνουμε με την αντίθετη φορά, έτσι ώστε να μας τα βγάλει προς τα έξω και μετά να μπορούμε να το μαζέψουμε πιο εύκολα από μέσα. Και αν πιάσει εδώ πέρα, θα το κάνω εδώ ένα πείραμα εδώ στο άχυρο. Θα τον στείλω αυτόν εδώ να το κάνει και στο γρασιδοχώρα. Θα το κάνω εγώ το headland. Λοιπόν, να το κάνουμε unfold. Να δούμε πώς θα πούμε, για πάμε. Ναι, πάμε από αυτή την πλευρά. Έτσι, με αυτή την ροή θα πάμε. Έτσι ώστε να πάει απ' έξω. Το κάνουμε lower. Πολύ ωραία. Αυτό το bug μας βοήθησε τελικά. Το κάνουμε και έτσι. Και τώρα εγώ θα το βάλω κάπου εδώ, βλέπετε. Θα πάει εδώ, κάπου εδώ, σε αυτήν την πλευρά. Και θα με αφήσει το κενό στο χωράφι μέσα. Για να δούμε. Εντάξει, εδώ το έπρεπε να κόψω λιγάκι περισσότερο. Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Και αυτή η σειρά θα μείνει μόνη, δεν θα την βάλω διπλή. Όπως καταλαβαίνεις, γιατί είναι στην πλευρά. Αλλά μετά έχω χώρο για να το κατεβάζω στο υπόλοιπο χωράφι. Τώρα να κάνουμε ένα headlong και να τον βάλω με εργάτη. Να το δοκιμάσουμε να δούμε πόσο καλά θα γίνει αυτή η δουλειά. Ας τώρα πρέπει και δύο γραμμές. Είμαστε μια χαρά, είμαστε άρχοντες. Εδώ στα δύο πρώτα headlong το μαζεύσαμε, βλέπετε. Μπαμ, μπαμ. Και φτάσαμε στον προορισμό μας. Θα μαζεύσουμε και αυτή τη μεγάλη εδώ. Ναι, εντάξει, δεν το κάνει τόσο καλά. Λοιπόν. Και τώρα θεωρητικά, αν τον βάλω εγώ από εκεί πέρα, θα το κάνει μόνος του χωρίς πολλά προβλήματα. Θα το κάνουμε τώρα, τον βάλω αυτό να το κάνει. Γιατί εγώ θέλω να πάω να γεμίσω, όπως είπα, και τις αγελάδες. Να κάνουμε όλες τις δουλειές μαζί σιγά σιγά. Λοιπόν, κάτσε να το πάμε λίγο από εδώ. Ωραία. Ωραία. Για παρτογράκι μου. Να βλέπετε, μια χαρά το πάει τώρα. Θα πάει μέχρι εκεί πάνω και θα τον γυρίσει θεωρητικά, θα κάνει και τη δεύτερη, λοιπόν. Οπότε, πάμε εδώ. Πάμε να φέρουμε λίγο ακόμα. Τι έχει Glenny Tank Full, ποιος έχει Glenny Tank Full. Έχουμε 89 και 83, ναι. 162 βγαίνουν σίγουρα, οπότε πάμε να αδειάσουμε λίγο τα πρώτα. Και μετά μπορεί να πάρουμε και λίγο mineral feed να βάλουμε. Γιατί έχει full tank, πώς έχει full tank. Μήπως είναι, παιδιά, μπορώ να βλέπω. Μήπως βλέπω του στράτου. Μπορώ να βλέπω του στράτου. Του worker. Μάλλον. Αυτά είναι μηνύματα που τα βλέπω εγώ επειδή είμαι administrator. Ωραίος. Και πάμε να ρίξουμε εδώ το silage μέσα στο. Εδώ, πολύ ωραία. Το έβγαλε κιόλας, δεν το άφησα εγώ. Και θέλω να δω μήπως γεμίζει αυτό χωρίς καν να βάλω τις αγελάδες. Δεν νομίζω όμως να το κάνει αυτό.
Θα πάμε μετά από το Silent και εμείς θα δώσουμε και λίγο Minar Feed. Κατά τη διάρκεια έχει λειτράσει για να δούμε. Δεν ξέρω και πόσο χρειάζεται, ας πούμε αλήθεια. Οπότε θα το κάνουμε κάπως έτσι. Και θα δούμε αν βάζει το ρομποτάκι και χωρίς αγγελάδες, αν το γεμίζει. Ο εργάτης μας πιστεύω ότι κάνει ψιλοχαρά τη δουλειά του. Θα το τσεκάρουμε μετά, αν το έχει κάνει. Α, γιατί έμεινε εδώ, μισό λεπτό. Εγώ κάνω βλακία μου φαίνεται. Το κούνησα νωρίτερα. Και από εκεί δεν μπαίνει άλλο. Δεν πειράζει. Βλέπω καλά τα κάνει. Εκεί έχει αφήσει τη γράκη, εντάξει, μικρό πρόβλημα. Μικρό το κακό. Μέχρι το βλέπω. Να, πάμε από το δύο σπίτι, έτσι. Δεν είναι τίποτα. Δεν σου έφυγε γι' αυτό, λέτε να βρήκε εκεί πέρα και να σταμάτησε. Μπορεί να φταίει αυτό, για κάτσα να δούμε. Δεν το πειράζω τώρα, δεν το ακουμπάω. Πάμε με το εργατάκι μας. Μια χαρά, μια χαρά. Άρχοντας. Αυτά τα ψηλόγια που έχει αφήσει είναι τίποτα. Είναι ανεύκολα. Ωραία, λογικά τελευταίο φορτίο. Θα δούμε τώρα πώς θα κάνουμε. Ωραία, θα βάλουμε και αυτό. Για το υπόλοιπο θα το δούμε λίγο αργότερα. Εντάξει, αν το βάλεις και στο πλάι, το παίρνει από ό,τι βλέπεις. Οπότε δεν χρειάζεται καν να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Πολύ ωραία. Για να δούμε πόσο έχουμε. Έχουμε 162 και πάμε τώρα στις 70-80.000 ξανά. Εντάξει, καλά πάμε. Και εμείς εδώ πέρα ερχόμαστε, βρίσκουμε τον εργάτη μας. Εντάξει, καλά τα πάει κι αυτός. Ωραίος, κάτσε ένα στιγμή, φίλε μου. Να σε σταματήσω. Σελτάκι. Τα κατεβάζουμε. Το ανοίγουμε, να το πιάσουμε λίγο έτσι. Μπράβο. Ωραία. Και πάμε να κάνουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα στο χωράφι που μόλις κόψαμε τα γρασίδια, έτσι. Πάμε να το κάνω εγώ τώρα λοιπόν ένα headland και μετά στο καπάκι ξεκινάω μπάλιασμα, πρώτα το άχυρο και εδώ εδώ βγαίνει συνέχεια από το out, έτσι. Το μπάλιασμα και ναι, αυτή θα είναι η κυρία μας λύση. Μετά θα κάνουμε λίγο seeding, ελπίζω. Ωραία, το κατεβάζουμε. Και πάμε μια γρήγορη, έτσι, πολύ ωραία. Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν, θα κάνουμε όπως είπα ένα περιμετρικό εδώ πέρα και μετά μπάλιασμα. Πώς είσαι από τα μέρη μου? Καλά. Καλά, καλά, καλά. Έλα εδώ να δεις τι έχω πίσω. Για να δεις πίσω. Ω, πλάκα κάνεις. Λαδάκι, λαδάκι. Άντε, άντε. Καλό πούλημα. Είναι καλή πάω εποχή. Στο σούπερ μάρκετ. Είναι καλή εποχή σήμερα για λάδια. Ναι, ναι, είναι καλή. Α, δεν το ξέρω. Θα μπορούσα και εγώ. Δεν έχω πολύ βέβαια εγώ.
Είναι εδώ παραπάνω στο εργοστάσιο. Ο εργοστάσιο. Είναι εδώ ο δρόμος με έβγαζε. Δεν με έβγαζε από εδώ, ήρθα από εδώ να σε δω λίγο. Α, έτσι μάλιστα. Και δηλαδή στα χωράφια μου, έτσι. Ήρθα να σου δείξω τι έχω πάρει, μηχανήματα. Μπράβο, ωραίο. Εγώ πήρα ένα πιο μου. Το Bokman, το πάρω. Το κανονικό. Το flat. Ναι, το αυτό flat. Το Bokman είναι και αυτό. Ναι, αυτό, εσύ πήρα το. Εντάξει, εγώ πήρα το άλλο. Mm-hmm. Πόσο πολλέ χωράει μέσα. Παίρνει 8, αυτό το νίκησα, δεν το έχω αγοράσει. Α, εγώ πήρα αυτό που πήρα το άλλο, παίρνει 12, εντάξει, είναι λίγο πίσω. Θα πάρω κι εγώ το άλλο. Εντάξει, είναι καλό, είναι καλό, είναι καλό. Ναι, εδώ θα το νίκησα έτσι να δω λίγο πώς είναι. Δοκιμάζω εργάτες που εδώ για τις δουλειές μου, εντάξει. Κάποια τα κάνουν καλά, κάποια δεν τα κάνουν καλά, εντάξει, τώρα τι να τους κάνω τώρα. Γι' αυτό σου το βάλε, cosplay, κάτι ξέρω εγώ. Το σούπερ μάρκετ είναι πολύ μακριά, ρε. Α, ναι. Είναι εδώ απέναντι, από σένα είναι κοντά σε σένα. Κατεβαίνεις εδώ την ευθεία σου, σένα. Αφού είναι κοντά θα έρθω να το ψηφθώ και εγώ τώρα. Σε λίγο, μόλις τελειώσω με τις μπάλες μου. Το δίνει 6.500. Α, πάρα πολύ καλά. Ναι, είναι καλύτερο. Ωραία, θα κοιτάξω και εγώ να δω τι έχω. Και πάνω το πουλήσω σου. Ναι, εντάξει, εγώ έχω ένα, δύο το πολύ. Εγώ είχα 8 παλέτες, 9. Όχι, όχι, τίποτα τόσο πολύ. Εγώ, έχεις αρχίσει παραγωγή πολύ νωρίτερα, μόνο γι' αυτό. Είχα βάλει 2-3 μήνες πριν. Όντως. Έβαλε κοτόπουλα, έχω γίνει χαμός. Έχω βάλει και εγώ κοτόπουλα. Έβαλα και εγώ τα κοτόπουλα μου. Έκανα και μια χαζομάρα εγώ. Τι χαζομάρα έκανες? Τα μπέρδεψα εκεί που ήταν σελ, τα ξαναπούλησα τα 360. Την πούλησα για 300 ευρώ. Την έχω πατήσει εγώ. Τα πούλησα για 300 ευρώ. Μπήκα μέσα 2.700. Εντάξει. Συμβαίνει. Ωραία είναι εδώ πάνω, ε. Συμβαίνει. Ωραία είναι εδώ, λέω. Ωραία, γιατί δεν είναι ωραία. Είδα, γίνεται χαμός εκεί σε σένα, ε. Ναι, είδες. Έχω ή... Δεν ξέρεις τι να πρωτοκάνεις. Όλα τα ίδια πράγματα κάνεις. Όλα τα ίδια πράγματα κάνω, λες. Αυτό λες. Λοιπόν. Α, έχει πολύ αλάνα για να πουλάς, ρε. Α, ναι. Αυτό είναι καλό. Έχει ένα... μέσα στη μέση. Ωραία. Ένα μάρκετ. Ω, πόσα έβγαλα. Α, τώρα με... με εξιτάρεις. 62.000. Πλάγα κάνεις. Ναι. Ωραία, 62. Εντάξει. Λοιπόν. Πάω να τελειώσω εδώ τις μπαλίτσες μου, να προλάβω και εγώ να πουλήσω εγώ τίποτα. Έγινε, αγόρι μου, άντε, τα λέμε σε λίγο. Άντε, bye, bye, bye. Μέχρι τις 7 η ώρα, ε. 7 η ώρα, ναι, ναι. Πάντα. Άντε. Έλα, bye. Πάντα. Τα ακούσατε τα νέα, 62.000 από, πώς είπα, 8 μπαλέτες. Εμείς δεν έχουμε τόσο με τίποτα. Όπως το είπα και εγώ, η μία ή δύο θα έχουμε. Εδώ είδα τον εργάτη ότι εντάξει, ναι, δεν τα πολύ κατάφερε πάρα πολύ καλά. Όσταν στο κομμάτι εδώ το μεγάλο, την άπλα, εντάξει, κάτι έκανε. Και στο δικό μας το χωράφι με το άχυρο τα έκανε λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω γιατί. Οπότε τώρα πρέπει οπωσδήποτε να μαζέψω τις μπάλες εδώ πέρα, γιατί πρέπει να θέλω οπωσδήποτε να φυτέψω κάτι εδώ πέρα. Και θα φυτέψω κανόλα. Γιατί θα μου μεγαλώσει πάλι και πάλι θα έχω τα ίδια θέματα και δεν θέλω. Εντάξει, καλό το γρασίδι και όπως βλέπετε εδώ θα βγάλουμε τρομερά πολλές μπάλες. Κάθε πόσο λίγο σταματάω έτσι. Οπότε να κάνουμε μια γρήγορη αυτές τις μπάλες, να τις μαζέψουμε και να ξεκινήσουμε τη σπορά. Ναι. Όπως βλέπετε, εξαιρετικά μεγάλη σοκία, έτσι. Να κάνουμε αυτό λίγα και πιο γρήγορα και να προσπαθούμε να δουλειώσουμε τις δουλειές μας που θα προλάβω, πιστεύω, γιατί είναι ακόμα 4 ώρα. Λοιπόν, θα πάμε να μαζέψω και λίγο αυτό εδώ. Θα δάξει τον κόπο, αλλά... φέρε το καστράτη. Ούτως ή άλλως, πάλι η γρασίδα μας την επόμενη φορά. Από το χωράφι αυτό εδώ πέρα. Θα γίνονται τα πρόβατα, αυτό εδώ.
Και θα έχει γίνει για μένα με, το, με αυτό που είδα τώρα μόλις. Θα το μαζέψουμε και μετά θα γίνει κανονικό χωράφι για κάποιο σπαρτό. Και πάμε να πάρουμε το Cockerling, να δούμε αν έχει και σπόρο τώρα, δεν ξέρω. Έχει σπόρους. Ωραία. Θα το βάλουμε κανόλα. Και λέω να βάλουμε κανένα χιλιάρικο ακόμα, οπότε να ανοίξουμε λίγο αυτό εδώ. Να πάρουμε από εδώ 1000 λίτρα, να το βάλουμε. Μισό λεπτάκι, να πάρουμε 1000 λιτράκια. Seeds. 1000 λίτρα, ωραία. Ωραία, το πήρε, είμαστε εντάξει. Και πάμε να τον βάλω εγώ στην άκρη αυτόν, να είναι έτοιμος για να κάνει τη σπορά. Αλλά πρώτα θα φέρω το... το Lintrack για να μαζέψει εδώ τις μπάλες, γιατί μαζί με τις μπάλες και η σπορά, ναι, δεν θα είναι. Θα είναι λίγο κάπως, ξεταλαβαίνεις. Λοιπόν, για κλείσει εσύ, πάμε εδώ. Να βρω που έχω βάλει, εκεί το έχω βάλει, απέναντι. Λοιπόν, μαζέψαμε ήδη, πάμε εδώ 9, βλέπετε, τεράστια, εντάξει, είναι... πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη εισοδιά από το γρασίδι. Λοιπόν, πιστεύω ότι είμαστε μια χαρά. Θα πιάσω για αυτή την μπάλα εδώ. Αυτά δυσκολεύεται λιγάκι το κακόμενο το Lintrack. Να πάω να τον βάλω από πάνω λίγο καλύτερα, παιδιά, ναι. Πάνω είναι πιο ευθεία. Και μάλλον το κάνει λίγο καλύτερα. Έτσι δεν γουστώ. Αρχίζει να βάζει κανόλα αυτός. Και το τελειώνω εγώ στο τέλος. Ωραία, και έτσι ένα χωράφι με γρασίδι που πήραμε ακόμα. Γίνεται γι' αυτό καλωρικό. Όπα, ένα πίσω. Ωραία. Το βάζουμε μπροστά. Γιατί ζωρίζεσαι, αυτό με τις αχίδες, ναι, το έχει το ζωρί, να το κάνω. Ωραία, εδώ είμαστε. Έλα προχώρα. Και το παίρνεις τώρα. Και συνεχίζω εγώ να μαζεύω τις μπαλίτσες για να τις δώσω στο φερμέντορ για αυτές. Μου φαίνεται ότι δεν θα τις χωρίσω, παιδιά, για μία ή δύο, έτσι. Ναι, κάπου εκεί. Θα βάλουμε αυτές τις τρεις και θα μας πίνουν άλλες δύο, εντάξει. Συνολικά δηλαδή 26 μπάλες, καλά με το πέρα, εντάξει. Τρομερό. Ωραία. Και 24η πάμε να την αδειάσουμε, να μαζέψουμε λίγο αυτό. Μετά θα πάμε να μαζέψουμε και τις αχυρόμπαλες, θα τις βάλουμε κάπου σε κάποιο σημείο κοντά στις αγελάδες. Θα δω ακριβώς που θα τις βάλω. Μπορεί εκεί που ήταν αυτό βαλμένο, να βάλουμε και μέσα τις αχυρόμπαλες. Είναι κοντά στις αγελάδες, σε αυτό το σιλό, σε αυτό το υπόστοιχο μάλλον. Για να τις βάζουμε σαν για άχυρο. Θα δοκιμάσουμε, θα πρέπει να βάλουμε μετά και front loader εδώ πέρα και βάλω σε αυτό το τραχεράκι. Αυτό θα κάνει αυτές τις δουλειές γιατί είναι πιο ευκίνητο, επειδή έχει όλο steering, οπότε το προτιμώ. Και πρέπει να βάλουμε και, όπως είπα, και mineral feed. Το ξεχάσαμε να βάλουμε mineral feed. Μόλις κάνουμε αυτές τις δουλειές θα βάλουμε και mineral feed. Λοιπόν, αδειάσαμε το ένα φορτίο, φέρνουμε τώρα και το μικρούλι. Μισό λεπτό να τις κατεβάσω. Νομίζω έχουμε μαζέψει μία περισσότερη μια φορά, 8. Κάπου εκεί πρέπει να είναι, αν τις θυμάμαι καλά. Τώρα θα τις δούμε, νομίζω 8 είναι. 5 είναι εδώ. Και 3-8 είναι, κατά τη γνώμη μου, 8. Ας το γράφει την επόμενη φορά, όπως καταλαβαίνετε, δεν νομίζω να το προλάβουμε σήμερα. Αν προλάβουμε το άλλο σήμερα θα είμαστε θεοί. Λογικά θα προλάβουμε, όμως βλέπω ότι το πάει καλά ο φίλος μου. Οπότε θεωρητικά δεν θα έχουμε θέμα. Λογικά πέρα έχει ανεβεί και το environmental score μας, κάτσε μια στιγμή να διάσουμε αυτές τις μπάλες και θα τα δούμε τώρα όλα αυτά και θα δούμε και πού πουλάμε ελιέλαιο, μπας και πουλήσουμε κι εμείς. Άψογα. Τις πήγε λίγο πιο μέσα, θα τις πρόξω τώρα πάνε λίγο ακόμα πιο μέσα. Πέσαν κιόλας, δεν πειράζει, εντάξει, μικρό το κακό. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς είμαστε το environmental, έχει πάει στο 69. Ανέβηκε, λογικό είναι να ανέβει, να δούμε λίγο, αυτό πήγε στο 86, δεν είχαμε το, μόνο το weight control μας λείπει, το οποίο όμως δεν το κάναμε αναγκαστικά γιατί δεν πήγαινε αλλιώς. Αυτό εδώ πήγε στο 81 και αυτό δεν είχε weight, δεν είχε και direct drill, λογικό γιατί ήταν ήδη φυτευμένο, οπότε θα ανεβούν για αυτά σιγά σιγά. Και αυτό θα ανεβεί και αυτό θα ανεβεί. Αυτό που το φυτέψαμε, βλέπετε, μόνο το weed δεν ανεβαίνει. Θα το κάνουμε και αυτό εδώ έχει πάει στο 93, εντάξει, ωραία.
Οπότε να δούμε, όπως είπα, λίγο τιμές για γέλιο. Είπε ότι είναι καλή, καλή τιμή, λέει. Για να δούμε. Sunflower oil. Ωραία. Όντως, παιδιά, είναι καλύτερη τιμή τώρα. 6.300, 6.400. Το καλύτερη τιμή, παιδιά, είναι στη δικιά μας φάρμα, έτσι. Όχι. Farm Production Plaster. Γιατί? Γιατί παίρνει το γέλιο αυτό το Farm Production? Farm Production Plaster. Πρέπει να είναι το δικό του. Λοιπόν, δεν πειράζει. Εμείς θα το πουλήσουμε στο δικό μας. Το καλύτερο είναι το δικό μας. Πάρα πολύ καλά. Οπότε πάμε εδώ. Εδώ. Αρχικά. Να δούμε το Sunflower. Έχουμε αρκετό. Δεν έχουμε. Εδώ βλέπουμε ο εργάτης μας κάνει αυτή τη δουλειά. Οπότε θα τον απολύσουμε για να μην κάνει αυτήν την τσάβα λεφτά και θα το κάνουμε εμείς και μετά θα περάσουμε και αρέσουμε και το λίπασμα, πιστεύω, και θα είμαστε εντάξει, θα δούμε, μπορεί να μην λύσουμε το λίπασμα, μπορεί να περάσουμε να κάνουμε τα ζυζάνια. Την προηγούμενη φορά είδατε ότι έκανε αλλάζει το τέσιο όταν το έκανα ολόκληρο. Θα το δούμε πώς θα το κάνουμε, μπορεί να το κάνουμε με τα πρώτα, μπορεί δεύτερα, θα το δούμε. Προς το παρόν τελειώνουμε εδώ τη σπορά, οπωσδήποτε αυτή η δουλειά πρέπει να τελειώσει σήμερα. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να γίνουν και αύριο. Αυτό όμως που λείπει, οπωσδήποτε θα τελειώσει τώρα. Όπως βλέπετε, ήθελα να ρίξω εγώ και λίπασμα και ψέκασμα, ναι, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Το ψέκασμα θα γίνει αφού μεγαλώσει δυστυχώς το χορτάρι, το χωράφι, θα χάσουμε κάποια πιθανότητα λιγάκι, αλλά εντάξει. Δεν υπάρχει τώρα περίπτωση από τον λάβο να κάνω τίποτα. Όπως βλέπετε, η ώρα είναι παρά 5. Σε λίγο θα έρθει ο Κάρλος εδώ πέρα και μας κάνει επιθεώρηση να μας πει τι κάνεις ακόμα, γιατί έχει τελειώσει. Λοιπόν. Νάτος, εδώ, εδώ. Ωραία, 1000 χρόνια θα ζήσεις. Τι έγινε? Έλεγα, σε λίγο θα έρθει ο Κάρλος και εδώ θα μας κάνει επιθεώρηση να μου πει τι κάνεις ακόμα να τελειώσεις. Και βλέπω τσουπ, έγινε με τα πόδια. Ήρθε με τα πόδια εδώ, είχα πάει για μια δουλειά που έχω κανονίσει. Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τι κάνεις εδώ? Σπέρνω κανόλα. Ήταν γρασίδι και το κάνω κανόλα γιατί... Τρία. Τρία, θα μου αφήσει να κάνω τώρα. Δύο. Δεν υπάρχει δύο, άστε. Έλα, έλα, τελείωνε. Ένα. Έλα. Ζορίζεται βλέπω τώρα. Ζορίζεται, αλλά το βγάλαμε. Κατάλαβα. Αυτό είναι, φίλε, photo finish. Έχω ξανακάνει photo finish. Έχει ξαναγίνει αυτό. Photo finish. Τέλος, εδώ το έχεις. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο. Ναι, ναι. Ωραίο. Ωραίο κλίμα έχεις εδώ πέρα. Έχεις τις κλιμαγές εδώ. Είσαι όμορφα εδώ. Είμαι πολύ καλά. Έχεις θέα. Έχω κανονίσει κάτι πραγματάκια, κάτι ραντεβού για κάτι μηχανήματα εγώ. Και δεν θα μπορώ να έρθει στη φάρμα, γι' αυτό σου ήρθα τρέχοντας εγώ εδώ. Ωραία, εντάξει, εντάξει. Πολύ καλά έκανες. Θα τα δω την επόμενη φορά. Συνήθως θα έρθω από τη φάρμα. Θα δεις το πρωί στο επόμενο επεισόδιο. Ακριβώς, ακριβώς. Θα γίνει χαμός. Έγινε. Θα γίνει χαμός. Θα δεις παραγωγές εκεί να πηγαίνουν full. Ωραία, λοιπόν, να χαιρετήσουμε τα παιδιά. Πάλι μια κουραστική μέρα. Κουραστική ήταν αρκετά. Εντάξει, έκανα και εγώ αρκετές δουλειές. Πούλησα πραγματάκια και έγινε χαμούλης. Θα έρθω να τα δω, θα έρθω να τα δω. Ωραία. Mm-hmm. Α, τώρα θα δω, περίμενα. Κάτσε, κάτσε, σκορμαϊδέχω. Παιδιά, κατασκοπία.
Δεν φαίνεται τίποτα. Μην... 230.000, πώς δεν φαίνεται τίποτα. Ρε. Τι δεν φαίνεται τίποτα. Α, αυτό, αυτό. Και έχω πάρει πόσα πράγματα. Φαντάζομαι ότι έχω πολλά έξοδα. Δεν έχω βγάλει σήμερα λεφτά. Είμαι στα λεφτά που ξεκίνησα. Αλλά έχω πάρει πολλά πράγματα. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Καλά τα πας. Δεν έχεις παράπονο, έτσι. Λοιπόν. Τι λες, εννοείται πολύ καλά. Λοιπόν. Εσύ πώς το είπες. Έχω 57.000. Αλλά εντάξει, έχω μάλλον. Έχεις πολλά εργαλεία. Έχω και τα εργαλεία. Θα δούμε. Εντάξει. Θα δούμε. Το δούμε στο τέλος αυτό. Στο τέλος, αυτό θα γίνει στο τέλος. Λοιπόν, στο τέλος ξυρίζουμε τον γαμπρό. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε να χαιρετήσουμε τα παιδιά. Ελπίζουμε να τους άρεσε αυτό το επεισόδιο. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Παιδιά, ναι. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Εγώ έχω μπόλικες δουλειές να κάνω εδώ πέρα. Θα δείτε αρκετές δουλειές. Εγώ άφησα και δουλειά στη μέση. Δεν έχω κάνει μπάλιασμα. Θα τα κάνω στο επόμενο μαζί με το άλλο το χωράφι. Μπράβο, μπράβο. Ωραία. Οπότε λοιπόν, αυτά από εμάς, παιδιά, τα λέμε στο επόμενο επεισοδιάκι. Γεια χαρά σε όλους. Γεια χαρά, παιδιά.